Καλό μεσημέρι και στον κύριο Ευσταθίου. Καλό σας μεσημέρι. Τώρα δηλαδή η Βρετανία πάλι τα ίδια από την αρχή. Πάμε στο τρίτο προσχέδιο για να βάλει με το ζόρι Τουρκία και ψευδοκράτος, κύριε Ευσταθίου. Μα πάντα η Αγγλία δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Είναι κάτι νέο. Ναι. Υπάρχει γενικά μια δυστοκία στο να καταδικάζεται η Τουρκία και κατά συνέπεια το μόρφωμα εκεί στα κατεχόμενα ως η αιτία του κακού. Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρουμε ότι τόσα χρόνια μετά την εισβολή καταδικαστικά ψηφίσματα εναντίον της Τουρκίας δεν υπάρχουν. Και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχουν καταδικαστικά στοιχεία είναι ψηφίσματα, είναι ακριβώς διότι αυτού του είδους την εργασία την αναλαμβάνουν πάντοτε οι Άγγλοι. Τώρα, για αυτόν τον λόγο έχουμε δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εξουσία ή τουλάχιστον τη δυνατότητα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποτε να μας απασχολήσει. Αν εξαιρέσει δηλαδή ότι κάποιος την καταδίκη των αποσχιστικών ενεργειών του 1983 όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος και κάποιες άλλες κάποια ψηφίσματα τα οποία καταδικάζουν γενικά τις εντάσεις και τις μεμονωμένες ή τις μονομερείς ενέργειες κάποιων από τα μέρη, δεν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για την Τουρκία. Επομένως, ίσως αυτή η θλιβερή εξέλιξη με την Αμόχωστο να είναι και η απαρχή, επιτέλους, να αρχίσουμε να διεκδικούμε να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Θα μου πείτε, ένα καταδικαστικό ψήφισμα έχει τόσο μεγάλη σημασία ώστε να αξίζει τον κόπο να το επιδιώξουμε? Ασφαλώς και έχει. Γιατί 47 χρόνια μετά την εισβολή είναι αδιανόητο να μην έχει τουλάχιστον σαν βάρος η Τουρκία ένα καταδικαστικό ψήφισμα. Ακόμα και το πρώτο ψήφισμα της Γενικής Έλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1974 μετά την εισβολή. Και αυτό καταδίκαζε, αν θυμάστε, την παρουσία των ξένων στρατευμάτων στο νησί. Άρα και ζητούσε την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, μετά έγινε μη κυπριακό στρατευμάτων. Επομένως, ναι, είναι ένα μάθημα που παίρνουμε. Φτάνει πλέον με τους Εγγλέζους. Πραγματικά και σε αυτό το ναχλή στην οποία ζούμε είναι φως. Αρκετά ή μεγάλο θα φανεί η στάση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του κ. Μπλίνκεν, ο οποίος, ναι, για πρώτη φορά έθεσε ζήτημα, τέθηκε ένα ζήτημα, ας κατανομαστεί η Τουρκία. Είναι μια αρχή. Τώρα δηλαδή, σε σχέση με τα, ναι, με τα μέτρα που συζήτησε το Εθνικό, τώρα το κλείσιμο του οδοφράγματος της Δερίνιας είναι ένα από τα μέτρα, το να πάρουν τα διαβατήρια από υψηλόβαθμα στελέχη του ψευδοκράτους, άλλο ένα μέτρο, είναι μέτρα, θεωρείται ικανά να έχουν αποτέλεσμα, κύριε Ευσταθίου? Είναι μια αρχή, κύριε. Είναι μια αρχή. Να σας πω, δηλαδή, πραγματικά είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά στην Ιφίλιο, στον κόσμο. Είναι δυνατόν ο κύριος Τατάρ αυτή τη στιγμή να λέει ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το διαβατήριο του της Κυπριακής Δημοκρατίας να το έχει. Ναι. Να κυκλοφορεί, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά για να πείσει ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, ότι έχει καταργηθεί. Θα μου πείτε, δημιουργείται ένα επεισόδιο, δημιουργείται ένα ζήτημα. Ναι, και ένα ζήτημα. Να το ακούσει ένας Γάλλος πολίτης, ένας Γερμανός πολίτης, ένας Ισπανός, που να λέει ότι ναι, δημιουργείται ζήτημα στην Κύπρο, γιατί ένας ο οποίος προσποιείται τον πρόεδρο μιας ανύπαρκτης οντότητας, του στέρισαν το διαβατήριο το επίσημο κράτος. Κάτι γίνεται, κάτι συζητιέται, να ξεφύγουμε από αυτή τη σιωπή των αμνών, η οποία έχει κατακυριαρχήσει από το 1974. Δεν μιλούμε, δεν λαλούμε, αλλά θέλουμε ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να μιλά για μας. Επομένως, είναι μια αρχή. Μάλιστα. Και η Δερίνια δεν είναι το κλείσιμο του διαφράγματος της Δερίνιας. Δεν είναι από μία, αν θέλετε, να μην εκλειφθεί ότι είναι μία εθνικιστική, οτιδήποτε κίνηση η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα της συνύπαρξης. Αντιθέτως,
είναι ότι δεν μπορούμε να βοηθούμε το κατοχικό καθεστώς με το να έχουμε ανοιχτό ένα οδόφραγμα το οποίο καταλήγει μόνο στην περίκλειστη περιοχή της αμοχώσης του την οποία κατέλαβε προχωρούν στην κατάληψή της αντουρκικά στρατεύματα. Μάλιστα. Παλικαρισμός δεν υπήρξε ποτέ στην Κύπρο. Λείπει ο παλικαρισμός εδώ και δεκαετίες. Δεν ξέρω πότε ήταν, είχαμε πολιτική του παλικαρισμού. Από το 1974 ακολουθούμε μια πολιτική διολίσθησης προς τις τουρκικές θέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε με αυτό την θλιβερή εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Κυπριακό είναι ότι ας θεωρήσουμε ότι πιθανό να είναι μια νέα αρχή να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, να κατονομάζουμε την Τουρκία. Εγώ θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν κατονομαζόταν μόνο η Τουρκία στην δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και όχι το ψευδοκράτος. Διότι δεν υπάρχει, είναι Μάλιστα. ένα μόρφωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φταθίου. Αυτή είναι μια αρχή για Μάλιστα. να βλέπουμε μπροστά.